958, σελίδα 958, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το ΚΑΑ κεφάλαιο. Σελίδα 958, ΚΑΑ κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Μετά τα αυτά εφανέρωσε αυτόν πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως. Εις ανομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ, ο από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού, λέγει προς αυτού Σίμων Πέτρος, υπάγω να αλλιεύσω. Λέγωση προς αυτόν ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν στο πλοίον ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς των Αιγιαλών, δεν εγνώριζον όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον. Απεκρίθησαν προς αυτόν ουχή, ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωσιν αυτό από του πλήθους των νυχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρον ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σιμών Πέτρος ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα διότι ήταν γυμνός και έριψεν εαυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από της γης, αλλά έως διακοσίας πήγας σύροντες το δίκτυον των νυχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν στην γη βλέπουσιν ανθρακίαν κειμένη και οψάριον επικείμενων και άρτων, λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρατε από των ψαρίων τα οποία επιάσετε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης γέμων νυχθείων μεγάλων 153, και ενώ ήσαν τόσοι δεν εσχίσει το δίκτυον. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε, γευματίσατε. Ουδής όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν σι της είσαι, εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει σε αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτή το τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη στους μαθητάς αυτού, αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρο ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρισες, αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέραν φορά, Σίμωνα Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρισες, τις αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, Σίμωνα Ιωνά, αγαπάς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά, να αγαπάς με, και είπε προς αυτόν, Κύριε, σύ εξεύρεις τα πάντα, σύ εξεύρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, ότι είσαι νεότερος, σε ζώνιε σε αυτόν και περιεπάτη όπου ήθελες. Και περιεπάτης όπου ήθελες, αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος, θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δε θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον με ποιον θάνατον μέλη να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν, ακολούθημη. Στραφής δε ο Πέτρος βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι σύνο παραδίδον σε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν, Κύριε, ούτως δε τι. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτό θέλω να μένει ως σου έλθω, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως στους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά εάν θέλω αυτό να μένει ως σου έλθω, τι προσέ. Ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα στάφτα και εξεύρωμεν την αληθή συμμαρτυρία αυτού. Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς
τα οποία εάν γραφθώσει καθέν ουδέ αυτός ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Ήλθε η ώρα. Το έργο του ο Κύριος το ετελείωσε, λέγοντας τετέλεστε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ο Ιησούς λοιπόν απεσταλμένος ετελείωσε το έργο του που ήταν να πεθάνει για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ώστε πάσο πιστεύων εις Αυτόν, να έχει τη δυνατότητα με το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά να καθαρίζεται από όλες τις αμαρτίες. Μα από όλες τις αμαρτίες. Από εδώ και πέρα αρχίζει το έργο του Θεού. Θα πρέπει να τον αναστήσει. Γιατί εάν δεν αναστηθεί, δεν θα μπορέσει να υπάρξει ποτέ δίκαιος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Αλλά γι' αυτό απεστάλλει ο Ιησούς Χριστός, να πεθάνει για τις αμαρτίες μας χωρίς αμαρτία, εν πάση τη δικαιοσύνη του Θεού. Με αποτέλεσμα ο Θεός να μην μπορεί πλέον να τον αφήσει στον Άδη, αλλά υποχρεωμένος ήταν να τον αναστήσει. Και από εκεί και πέρα, καθώς αναστήθη δια τη δικαιοσύνη ημών, κάθε ένας άνθρωπος που πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού, ο Θεός τον αναγεννάει, τον αλλάζει, τον κάνει νέο κτίσμα, τα αρχαία τελειώνουν, τα πάντα γίνονται νέα και ο Ιησούς Χριστός τον προσθέτει στην Εκκλησία Του, στο σώμα Του, τον καθιστά μέλος του σώματος του Χριστού, καθώς βαφτίζεται εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών και γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Το έργο λοιπόν του Χριστού τελείωσε, αλλά συνεχίζεται το έργο του Θεού δια του Ιησού Χριστού σε αυτούς τους οποίους ο Χριστός θα αποστείλει. Όπως εμέ απέστειλε ο Πατήρ στους ανθρώπους σαν φύλακα για να τους αποκαλύψει την αγάπη του Πατέρα, έτσι και εγώ στέλνω εσάς στους ανθρώπους για να τους αποκαλύψετε την αγάπη του Πατέρα. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα της μεταμόρφωσης του Σίμωνα του Ιού του Ιωνά, ενός ανθρώπου ζηλωτή που στηριζόταν στη δική του δύναμη, που όταν ο Κύριος είπε ότι όλοι θα με εγκαταλείψετε, ο Σίμων είπε εγώ ποτέ και αν χρειαστεί θα πεθάνω για σένα, στηριζόμενο στη δύναμή του. Αλλά ο Κύριος του είπε τη μεγάλη αλήθεια. Αυτή τη νύχτα πριν λαλήσει ο Αλέκτορ θα με έχεις αρνηθεί τρεις φορές. Και πράγματι όταν είδε τη σταύρωση του Ιησού, έχασε την πίστη του, έχασε την ελπίδα του, έχασε τη δύναμή του, εξαφανίστηκε και η αγάπη του. Και καθώς εξαφανίστηκε η αγάπη του Σίμωνα προς τον Κύριο, πλέον είναι εύκολο να τον αρνηθεί και να τον απαρνηθεί μπροστά σε δούλους και σε δούλες και να γίνει από πρώτος των Αποστόλων ο έσχατος, εάν μπορούσαμε να τον πούμε και Απόστολο. Αυτός είναι ο άνθρωπος που στηρίζεται στη δύναμή του. Τελειωμένος. Καμία ικανότητα. Χωρίς πίστη, χωρίς ελπίδα, χωρίς αγάπη, τίποτα. Όμως ο Πατέρας τον αγαπάει και τώρα αρχίζει το έργο του Πατέρα διά του Ιησού Χριστού προς τον Πέτρο και τους μαθητάς που θα ολοκληρωθεί με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τους είχε πει να πάνε στη Γαλιλαία γιατί εκεί θα τους παρουσιαστεί. Πήγανε στη Γαλιλαία, περίμεναν αλλά τίποτα. Και έτσι απέκαμε ο Πέτρος να περιμένει, έχασε την υπομονή του και λέει εγώ τώρα θα πάω να ψαρέψω.
χωρίς υπομονή, χωρίς παρησία, χωρίς πίστη, χωρίς ελπίδα, χωρίς αγάπη. Γιατί όταν αγαπάς περιμένεις, πομένεις, ελπίζεις, ανέχεσαι, πάλι χάθηκε. Και πήρε άλλους 6 μαθητάς και πήγαν να ψαρέψουν. Αυτή η απόφαση της αδυναμίας του Πέτρου για τον Χριστό είναι η ευκαιρία. Και σας παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό. Στην αδυναμία σου βρίσκει ο Χριστός την ευκαιρία να σε μεταμορφώσει, να φανερώσει τη δύναμή Του. Ούτε ένα ψαράκι δεν πιάσανε. Όλη τη νύχτα ψαράδες έμπειροι. Και δεν είχαν απομακρυνθεί και πολύ από τη ξηρά και βλέπουν έναν άνθρωπο που τους λέει «Πιάσατε τίποτα». Όλη τη νύχτα ψαρεύατε, πιάσατε τίποτα. Δεν τον γνώρισε ο Πέτρος. Ο Ιωάννης όμως, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος που διακρίνεται για την αγάπη του καθώς είναι πολύ κοντά στον Χριστό. Λέει ο Κύριος είναι. Και τότε ακούγεται η φωνή του Ιησού. Τώρα ρίξτε τα δίχτυα σας στα δεξιά του πλοίου. Τώρα. Είναι η εντολή. Θα μπορούσαν να πούνε απαράτα μας. Όλη τη νύχτα ψαρέψανε. Αλλά θυμώνται ότι πριν λίγο τους είχε πει επαναφέρατε το πλοίο στα βαθέα. Και μέσα στο μεσημέρι γέμισαν όλα τα πλοία με ψάρια. Δημιουργήθηκε μέσα μια ελπίδα. Λες, ο Κύριος είναι, λέει ο Ιωάννης. Λες, και ρίξαν τα δίχτυα. Και γέμισαν τα δίχτυα ψάρια. Και τότε ο Ιωάννης βεβαιώνει, ο Κύριος είναι. Και ο Πέτρος ζηλωτής ντύνεται, γιατί ήταν γυμνός, βουτάει στη θάλασσα και πάει πρώτος απέναντι στον Κύριό του. Αλλά είναι Σίμων ακόμη, άχυρο. Επίκειται η μεγάλη μεταμόρφωση. Επίκειται. Βλέπει να έχει ψήσει ψάρι. Έρχονται και οι άλλοι και τους λέει φέρτε τα ψάρια. Πάλι πρώτος τρέχει ο Πέτρος, ο Σίμων. Φέρνει τα ψάρια 153 και τους λέει ελάτε να φάμε. Και τώρα πλέον μπαίνει η διαδικασία της μεταμόρφωσης. Σίμων ιέ του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο τούτον. Με αγαπάς περισσότερο από τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τη γυναίκα σου, τα τέκνα σου, τους αδελφούς, τα αδελφάς και την εαυτού ζωή. Με αγαπάς περισσότερο από αυτό. Με αγαπάς και απαρνήσε τον εαυτό σου. Με αγαπάς περισσότερο από τον αγρόν ηγόρασα. Έχε με παραιτημένο. Με αγαπάς περισσότερο από τα 5 ζεύγη βοών και πρέπει να τα δοκιμάσω, έχε με παραιτημένο. Με αγαπάς περισσότερο από την οικογένειά σου. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Με αγαπάς περισσότερο από όλα. Με αγαπάς. Και εδώ τώρα γεμίζει η καρδιά του Πέτρου με αυτή την ιδιαίτερη αγάπη. Με αυτή τη μοναδική αγάπη που ο Θεός εκχαίει. Και με παρησία λέει, σε αγαπάω Κύριε, εσύ το ξέρεις αυτό. Από εδώ και πέρα θα γίνει τώρα η μεγάλη μεταμόρφωση. Ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά το άχυρο, που απαρνήθηκε καταρχάς στον Χριστό, εγκατέλειψε και πήγε να ψαρέψει, τώρα ο Θεός θα τον κάνει ποιμένα, διδάσκαλο, Απόστολο. Τέλεια η μεταμόρφωση. Απίστευτη η μεταμόρφωση.
θα τον κάνει φύλακα στο λαό του Θεού. Μοναδική η ενέργεια. Γιατί αν δεν πλημμυρίσει ο Θεός την καρδιά του με αγάπη, θα είναι ένα άχρηστο άχυρο. Αν ο Θεός πλημμυρίσει την καρδιά του με αγάπη, θα γίνει ένας χρήσιμος φύλακας, δούλος του Θεού. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Γι' αυτό μπορούμε όλοι μας εμείς σήμερα. Τότε ο Κύριος το έκανε μόνο στον Πέτρο. Γιατί? Γιατί τον προετοίμαζε για την Πεντηκοστή ημέρα. Γιατί εκεί στην Πεντηκοστή ημέρα θα τον γεμίσει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτός ο φοβισμένος για το φόβο των Ιουδαίων μέσα στο σπίτι, όλοι οι Απόστολοι μαθητές. Αυτός που βαρέθηκε να περιμένει τον Χριστό. Αυτός θα βγει την ημέρα της Πεντηκοστής και θα κηρύξει με παρησία, με δύναμη Πνεύματος Αγίου, καθώς ενεργοποιήθηκε μέσα του η δύναμη αυτού που κατοικεί. Έγινε άλλος άνθρωπος, δυνατός, με δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Αλλά όλα ξεκινάνε. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον? Με αγαπάς? Αδελφοί μου αγαπητοί, ξέρεις τι θα πει? Ότι σήμερα μπορεί ο Χριστός να σε μεταμορφώσει σε δαυλό αναμένο, σε φωτιά, σε άνθρωπο που να μπορείς να είσαι αληθινός φύλακας. Σήμερα, όπως εκείνη την ημέρα, Σίμων ιέ του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο τούτον? Ποιον? Το όλον. Με αγαπάς πιο πολύ από όλους, από όλα, από οτιδήποτε? Και ο Σίμων ο ιός του Ιωνά με παρησία λέει: «Εσύ το ξέρεις, Κύριε, σε αγαπώ». Τι έγινε εκείνη τη στιγμή? Πριν από λίγο είχε κουραστεί να τον περιμένει. Δεν τον αγαπούσε? Έτσι τουλάχιστον. Δεν τον υπάκουε, δεν τον πίστευε, δεν ήλπιζε. Και λέει: «Βαρέθηκα να περιμένω, θα πάω να ψαρέψω». Τι έγινε εκείνη τη στιγμή? Και από Σίμων Υιός του Ιωνά γίνεται Πέτρος και σε λίγο Απόστολος Πέτρος. Και επί ταύτης της Πέτρας ο Κύριος θα οικοδομήσει την Εκκλησία του. Αυτό είναι το θαύμα. Όχι της αναγέννησης, της μεταμόρφωσης. Το θαύμα του χι διαδυνάμεως δε διαισχύως, αλλά μόνο δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ποιος? Ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Μόνο. Αγαπημένα μου αδέλφια, έχουμε ένα φοβερό μυστικό που ο Χριστός αγωνίζεται να μας δώσει να το καταλάβουμε, να το εκμεταλλευτούμε, γιατί χρειάζεται δαυλούς αναμένους με τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Δεν χρειάζεται χριστιανούλιδες. Χρειάζεται χριστιανούς με όλη τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και το μεγάλο αυτό μυστικό είναι ένα μοναδικό: πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Αλλά όχι να μιλάω γλώσσες και να τελειώνω, να συνεχίζω. Και όσο συνεχίζω πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, τόσο η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα έρχεται να με καθαρίζει, να αφαιρεί την αμαρτία μου, την αδυναμία μου, τις παραβάσεις μου, να με αγιάζει, να με καθαρίζει, να προετοιμάζει, να με μεταμορφώσει σε σκεύος ιδιαίτερο εκλογής του.
αφού με αγαπάς περισσότερο τούτον και το ξέρω, λέει ο Χριστός, τότε μπορείς, τώρα μπορείς να βόσκεις τα αρνία μου. Τι θα πει να βόσκεις τα αρνία μου? Φύλακας να είσαι, τα ταΐζεις. Να τους δίνεις να τρώνε αυτά που πρέπει. Και να τους δίνεις σωστή τροφή. Πρέπουσα τροφή. Στον κατάλληλο χρόνο. Αλλά θέλει να τον προωθήσει κι άλλο. Θέλει να τον κάνει να πειμένει πλέον και τα προβατά του. Τα μεγάλα, να όχι να βεώσκει μόνο τα μικρά, αλλά να πειμένει και τα μεγάλα, να τα οδηγεί, να τα καθοδηγεί. Κοιτάξτε τι είναι, αδελφοί αγαπητοί, ο Χριστός. Είναι ο καλός μας ο ποιμένας. Γιατί? Γιατί είναι δασκαλός μας πρώτον, καθηγητής μας δεύτερον και απεσταλμένος του Κυρίου τρίτον. Αυτό θέλει ο Θεός σήμερα να κάνει όλους μας. Αυτό θέλει να σε κάνει. Και μπορεί να το κάνει. Να σε κάνει δάσκαλο, να διδάσκεις διέ του Ιησού Χριστού. Καθηγητή, να καθοδηγείς. Και Απόστολο απεσταλμένο του Χριστού στο έργο του. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, άνοιξε ο ουρανός. Φοβερό το μήνυμα. Φοβερές οι δυνάμεις που υπάρχουν μέσα σας. Απίστευτες, μοναδικές, άπειρες. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο παντοδύναμος που κατοικεί μέσα σου. Είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, ο Τριαδικός Θεός που κατοικεί, ο Λόγος του Θεού που κατοικεί μέσα σου. Είναι ο ίδιος ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας που κατοικεί μέσα σου. Είσαι ναός του Τριαδικού Θεού. Είμαστε η Εκκλησία, ναός, οίκος Θεού, ναός Θεού. Φοβερές οι δυνάμεις. Δεν φαίνονται. Και μου δείξε ο Θεός την Εκκλησία, όχι αυτή όλες, αλλά και αυτή, να βγαίνει λίγο νερό από την πόρτα, λίγο, και να φτάνει σαν τους στραγάλους και σε χίλιες πύχες να φτάνει μέχρι το γόνατο και σε χίλιες πύχες να φτάνει μέχρι την οσφή και σε χίλιες πύχες να γίνεται ποταμός αδιάβατος. Είδα τα ζώντα μέσα από μια χαραμάδα, αλλά του οίκου του Θεού, από την ανατολική πύλη, την πύλη του Πνεύματος του Αγίου. Πώς έγινε αυτό? Πού βρέθηκαν αυτά τα νερά? Τι θαύμα είναι αυτό? Ποταμός αδιάβατος. Και αυτός ο ποταμός που είναι ο Λόγος του Θεού έπεφτε στη θάλασσα και γιάτρευε την νεκρά θάλασσα και τη γέμισε ψάρια και ψαράδες ψαρεύανε μέσα στη νεκρά θάλασσα, μέσα στον κόσμο που είναι πεθαμένοι για τις αμαρτίες τους και τις παραβάσεις τους. Και στον ποταμό δεξιά και αριστερά υπήρχαν δέντρα καρποφόρα πεφυτευμένα παρά τους δρίακες των υδάτων. Το φύλλωμά τους έθαλε, ο καρπός τους ήταν πολλής. Το φύλλωμα ήταν για γιατριά και ο καρπός ήταν για τροφή. Μόνο τα ελώδη μέρη δεν θεραπεύονταν. Και αυτός ο ναός είναι η Εκκλησία του Θεού, αλλά αυτός ο ναός είναι και το σώμα σου. Μέσα από το σώμα σου, άνθρωπε, αδύναμε, άθλιε όλοι μας, μέσα από το δικό σου σώμα, όταν έρθει το πλήρωμα του Θεού και πληρωθείς με όλο το πλήρωμα του Θεού, τότε θα βγαίνουν υδατά ζώντα.
λίγη, λίγο νεράκι. Όμως μέσα από αυτό το νεράκι θα πέσει στη θάλασσα τη νεκρά. Θα πέσει σε αυτούς που είναι απόλυτα ασεβείς, απόλυτα άδικοι, που δεν τους αντέχεις, που δεν τους μπορείς, που τους βαρέθηκες. Αλλά τώρα τους αγαπάς. Γι' αυτό ενεργοποιήθηκε μέσα σου αυτή η ελπίδα ότι ο Χριστός μπορεί να μεταμορφώσει τη νεκρά θάλασσα σε θάλασσα γεμάτη από ψάρια. Με το λίγο νεράκι που θα βγαίνει από σένα. Αλλά αυτό το νεράκι που θα βγαίνει από σένα θα είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Θα είναι η δύναμη της πίστεώς σου. Αγαπημένα μου αδέλφια, ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Σε λίγο θα αναλυφθεί. Και μεταμορφώνει το Σίμωνα, τον Ιωνά, σε Απόστολο Πέτρο. Σε λίγο ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Και μεταμορφώνει την Εκκλησία Του. Σε Εκκλησία ένδοξη, αγία, τελεία, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων, για να έρθει να την παραλάβει. Και αν τότε εργάστηκε ο Χριστός, έτσι όπως εργάστηκε με τον Σίμωνα, τον ιό του Ιωνά, με τον Ιωάννη, τον γιο του Ζεβεδαίου και με τον Ιάκωβο και με τον Θωμά και με τον Αθαναήλ, πολύ περισσότερο, γιατί είναι γεγραμμένο η δόξα του εσχάτου του του οίκου, θελήστε μεγαλύτερα της του πρώτου. Όπως εργάστηκε τότε και μεταμόρφωσε ασήμαντους ψαράδες σε Απόστολους των Εθνών και συντάραξαν όλη την οικουμένη, πολύ πολύ περισσότερο στον έσχατο του το οίκο. Ο ίδιος ο Θεός, ο τότε Θεός που εργάστηκε δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω με τον Σίμωνα, τον Υιό του Ιωνά. Ο ίδιος ο Θεός, ο παντοδύναμος Θεός, ο κυρίαρχος Θεός, ο Θεός που είναι αγάπη, θα εργαστεί με την ίδια δύναμη δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω για να πλημμυρίσει η νεκρά θάλασσα με ύδατα ζώντα και να γιατρευτεί με ψάρια πολλά. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, θέλεις? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Δεν είναι μπορείς, δεν μπορείς. Δεν είναι πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Δεν ελπίζεις, δεν ελπίζεις. Γιατί κοιτάς τα χάλια σου όπως κοιτάμε όλοι τα χάλια μας. Αλλά θα έλθει δια της πληρώσεως του Πνεύματος του Αγίου ο Θεός που είναι αγάπη και θα πλημμυρίσει την καρδιά σου με τη δική του την αγάπη και τότε θα έρθει φωτιά, θα ενεργοποιηθεί η ελπίδα, θα ενεργοποιηθεί η δύναμη της πίστεως και τα πάντα θα γίνουν νέα όπως έγιναν. Ανελήφθη 10 μέρες μόνοι τους, προσεύχονταν, εξητούσαν, πιστοί στην υπόσχεση του Θεού. Πιστεύεις στην υπόσχεση του Θεού? Μείνε στην προσευχή και περίμενε να δεις τι θα κάνει ο Θεός. Μείνε στην προσευχή. Ουχή με τα πολλά σταύτα σημέρας, τους είπε. Και δημιουργήθηκαν νέα πράγματα. Συμφιλιώθηκε ο ουρανός με τη γη. Οι δυνάμεις του ουρανού γέμισαν την αδυναμία της γης και έγινε ο ουρανός και η γη ένα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί εδώ είναι ο ουρανός. Εδώ κατοικεί ο παντοδύναμος Θεός, ο θρόνος του Θεού. Εδώ είναι το υποπόδιον του παντοδύναμου Θεού. Εδώ κατοικεί ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε το Θεό για τη μέρα αυτή.
Ευχαριστούμε το Θεό για τα αδέλφια μας. Ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο Του. Ευχαριστούμε το Θεό για την αγάπη του Χριστού που συσφίγει εμάς. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, έχετε αποστολή. Και θέλω να το διαβάσω από μέσα. Δια του οποίου Ιησού Χριστού λάβαμε χάρη και αποστολή εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αμήν.